αυτό το και πάω στο νούμερο 6. Να πας. Εκεί μην πηδήξεις, θα εκεί όχι, πρέπει. Δεν θα πηδήξω. Είναι η Ράνια Νικολαίδου, η οποία ξέρετε είναι η μεγάλη. Με τι παντομίμε που έβαζε. Εντάξει. Για κάποιου που. Λεωνασμό, αλλά πες. Που δεν έχουν σχέση με την τέχνη, δεν μου κάποιο να ενημερώσουν. Άμουσου. Έβαζε το ένα πόδι και έκανε την παντομίμα στο κρύο το νερό και μετά στο ζωτό. Εκτός από όλα αυτά, ποιήτρια, ηθοποιός. Υποκριτικό ταλέντο κτλ. Είναι και χορεύτρια. Είναι και χορεύτρια, κυρίες και κύριοι, και δουλεύει, χορεύει πολύ έτσι. Είδατε το Μαύρο Κύκνο με την Άταλη Πόλμαν. Το είδατε αυτή. Ήταν η Λίμνη. Που θα έπρεπε να πάρει αυτή η ταινία. Κάτι να πει στον Όσκαρ. Δεν ήταν η Λίμνη. Άσε αυτά τα ελληνικά σχόλια. Λέω ότι χορεύει σαν την Άταλη Πόλμαν στις μύτες. Πώς χορεύουν οι μπαλαρίνες. Το λέει και η ίδια. Κυρία Ράνια, για πέστε μου, αυτά τα χορό που τα μάθατε. Από μόνη μου, από μικρή, και έκανα λίγο και στη σχολή. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα έχετε κάποιο. Χορεύω στις μύτες πάντα, γι' αυτό κουράστηκα. Πάντα στις μύτες. Ξέρετε, αυτό είναι πολύ υψηλή τεχνική στο μπαλέτο. Δεν είναι. Δεν είναι απλά πράγματα. Και να πάρουμε μια γεύση από αυτή τη στιγμή που χορεύει έτσι αυτό το αέρινο το χορό. Και βέβαια βλέποντας αυτό, γιατί λίγο αργότερα χόρεψε και ανατολίτικα, εντάξει, νομίζω ότι δεν είναι κακό να του την πούμε. Καλό και το Τζενάκι, δεν λέμε. Εντάξει, καλό το Τζενάκι. Χόρεψε καλό, αλλά όταν υπάρχει ένα τέτοιο κορίτσι, Πέτρο Κωστόπουλε, δεν τα κάνεις αυτά τα λάθη. Δηλαδή δεν γίνεται να έχεις αυτές τις δύο επιλογές και να διαλέγεις το Τζενάκι. Το οποίο, επαναλαμβάνω, καλό είναι, καλό είναι, αλλά δεν γίνεται να κάνεις αυτή την επιλογή, είναι απαράδεκτο. Έστω. Μάλιστα, κυρίες και κύριοι. Ο Πετράκης προωθεί τη γυναίκα του. Φαίνεται και Πετράκη.